Καλώς μεσημέρι, καλά καλό είστε. Μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε. Καλά εσείς. Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι το Σάββατο ήταν μια μικρογραφία της, αυτή η εμφάνιση όλη τη χρονιά. Δηλαδή, μια ομάδα που έχει αδυναμίες ο Πατανιάς, ίσως έχει μικρή ποιότητα, αλλά ποτέ δεν αποδιοργανώθηκε, ποτέ δεν έχασε τη συνοχή της, ποτέ δεν σκόρπισε. Όπως και το Σάββατο, στο τελευταίο μάτς. Εκτός από το τελευταίο διάστημα που είχαμε μείνει από κάποιους παίχτες, αριθμητικά εννοώ, ναι. Λόγω του γεγονότος ότι είχαν λύσει συμβόλαια και είχαν κάνει κάποιες προσφυγές, σε όλο το άλλο διάστημα η ομάδα λειτουργούσε και προσπαθούσε να τελειώσει τη χρονιά με αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι έστω και την τελευταία στιγμή καταφέραμε, φτάσαμε και να παρουσιαστούμε αυτό που επιβάλλει τέλος πάντων το πρωτάθλημα, η Super League και όλα αυτά. Σίγουρα, σίγουρα. Αξιοπρεπέστατη, δεν χάσατε από κανέναν εύκολα. Αλλά για... Κατηγορηθήκατε μάλιστα και αυτό σε ένα παιχνίδι, αν θυμάμαι καλά. Ότι είχατε συνοχή και δεν αφήσατε. Α, ναι. Συνέβη και αυτό, αν θυμόμαστε καλά. Και αυτό, ναι. Αλλά πώς δεν. Θα ρωτάμε την άλλη φορά πώς να παίξουμε για να βολεύει κάποιος. Εντάξει. Φοβερό, φοβερό. Προφανώς, ναι. Πώς δεν κέρδισε παραπάνω βαθμούς ο Πλατανιάς, γιατί έμεινε στους 10, μια ομάδα η οποία. Είχε αρκετέ. Για πιο πριν δεν μπορώ να μιλήσω, για τους τελευταίους δύο μήνες θα μιλήσω που ήμουν στην ομάδα. Είχε αρκετές αδυναμίες αγωνιστικές, πάρα πολλές χτυπητές αδυναμίες. Και νομίζω ότι ο πρωταρχικός στόχος ήταν και λόγος ήταν αυτός ο πρωταρχικός λόγος, το ότι είχε χτυπητές αδυναμίες στο αγωνιστικό κομμάτι. Τώρα σίγουρα γίναν λάθη, αλλά δεν είναι επί του παρόντος να ρίξουμε ούτε ευθύνες ούτε να αναλύσουμε τι θα γινόταν αν, γιατί στην μπάλα δεν έχει αν. Ναι. Αυτή η ομάδα που είδαμε στην Τούμπα προχθές, ναι. Είναι ουσιαστικά ο κορμός της επόμενης σεζόν ή να περιμένουμε και άλλες αλλαγές? Όχι. Από αυτό που είδατε, τα περισσότερα συμβόλαια τελειώνουν. Άρα δηλαδή μιλάμε εκτός για ριζική. Εκτός από κάποια πιτσιρίκια, θα αναφέρω έτσι ενδεικτικά, ξέρω εγώ, τον ΟΕΣ, το ΖΙΚΟ και ΣΥΝΚ που έχουν, προέρχονται από την ΚΑΠΑ 20 και άλλα δύο παιδιά, ο Σάντος και ο τερματοφύλακας που δεν είναι ο πιτσιρικάς, που προέρχονται από την ΚΑΠΑ 20 και έχουν συμβόλαιο, οι άλλοι όλοι είναι ελεύθεροι, τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Άρα πάει για νέο ξεκίνημα. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Χατζηνικολάου, τον... επιτακτική ανάγκη είναι να πάει για νέο ξεκίνημα. Ο Έκια Λίμων αν μείνει τα ίδια. Τον ΠΑΟΚ πώς τον είδατε γενικότερα αυτή, αν θέλετε να μας πείτε, όπως είδατε εσείς, τα υπέρ και τα κατά αυτής της ομάδας που πρωταγωνίστησε φέτος. Η παρουσία του, η γενική εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν πολύ θετική. Θεωρώ ότι μαζί με την ΑΕΚ παίξαν το καλύτερο ποδόσφαιρο. Άσχετα και αν στον πρώτο γύρο ο Ολυμπιακός ήταν ο πρωταθλητής χειμώνα, ας πούμε. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο αυτό. Δεν έπειθε, παρόλο που ήταν μπροστά, ενώ μέχρι που έφυγε ο Λεμονής. Δεν έπειθε όμως. Αντιθέσει ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δείχναν ότι πατούσαν καλύτερα σε αυτή τη χρονιά και δικαιωματικά ήταν και οι δύο μπροστά. Προτερήματα καθαρά ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ και μειονεκτήματα όπως τα έχετε δει εσείς? Για μένα προτέρημα του ΠΑΟΚ είναι οι δύο πλαϊνοί μπακ. Ναι. Βγάζουν πολύ δουλειά, ξεκινάει πολύ εύκολα το παιχνίδι από πίσω και κυρίως από τα πλάγια με το Μάτος και το Βιερίνια. Είναι δύο παίχτες που στην ουσία δεν είναι μπακ, είναι μεσοεπιθετικοί. Και βγάζουν πολλά τελειώματα. Είναι πολύ σημαντικό σε μια ομάδα να έρχεται οργανωμένο παιχνίδι και με πρωτοβουλία από τους πίσω παίχτες. Αδυναμία θεωρώ ότι είναι εκεί κάπου στα αμυντικά χαφ. Ολική θεωρούμε. Ορίστε. Όλοι εκεί θεωρούμε την αδυναμία. Ναι. Συμφωνούμε απόλυτα. Επειδή είχε γίνει μια κουβέντα για τη χρησιμοποίηση του Βιερίνια στο αριστερό άκρο της άμυνας που αρχικά έγινε αναγκαστικά, αλλά βλέπουμε τον Λουτσέσκου να μην τα αλλάζει με τίποτα. Ποδοσφαιρικά καθαρά. Και εσείς το ίδιο θα κάνατε? Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία. Από τη στιγμή που αυτό βγαίνει, θα πρέπει να είσαι τρελός να το αλλάξεις. Αφού σου βγαίνει και πηγαίνει κάτι, μου θυμίζει αυτό το 2004 που λέγαμε παίζουμε κλειστά εμείς σαν ομάδα, η εθνική ομάδα, αλλά αφού μας έβγαινε και πήραμε το Μανεβραϊκό, δεν θα ήμασταν ηλίθια αν το αλλάζαμε. Ο Βερίνια είναι ένας παίκτης, ένα ταλέντο
παρόλο που είναι μεγάλος, συνεχίζει να έχει. Όπου και να παίξει, έχει την ποιότητα, είναι τέτοια η ποιότητά του και η, και η προσωπικότητά του, η ποδοσφαιρική, που σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου και να τον βάλεις, σκέφτεται και λειτουργεί ανάλογα με τη θέση που παίζει. Είναι ποδοσφαιρική παιδεία αυτό, ε. Ναι, ναι, ναι. Πέρασε και από ένα πρωτάθλημα που ήρθε σε εμάς ολοκληρωμένος. Ξανά. Ναι, σωστό και αυτό. Στη σύγκριση ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, οι πιο πολλοί λένε ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη ποιότητα, η ΑΕΚ είναι πιο σκληρή ως ομάδα, εκεί υπερτερεί. Είναι το σύν και το πλήν που είπαμε πριν, ναι. Αυτά είναι τα σημεία που πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ είναι στα άκρα πιο καλύτερος, mm-hmm. εν αντιθέσει με την ΑΕΚ που μέσα εκεί στο χώρο του κέντρου είναι πιο δεμένη ομάδα. Ναι. Εκεί τελικού... στα αμυντικά χαφ με σημώσια είναι πιο δεμένη έναντι του ΠΑΟΚ. Εν όψη τελικού, με δεδομένο ότι ο Κονέ είναι τιμωρημένος, είναι απώλεια για την ΑΕΚ συγκεκριμένη. Δεν θεωρώ ότι αυτές οι ομάδες, είτε και ο ΠΑΟΚ μπορεί να έχει απώλειες, αλλά ο τελικός είναι ένα ξεχωριστό παιχνίδι που οποιοδήποτε να μπει να παίξει και σε μικρότερη έτσι, δυναμικότητα παίκτης να είναι έναντι αυτινού που λείπει, νομίζω ότι εκείνη την ώρα δεν το σκέφτεσαι. Δίνεις 100% και είναι ένα άλλο, είναι ένα άλλο παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι θα δημιουργήσει κενό η απώλεια του Κονέ. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει τη δυνατότητα να το καλύψει. Το ίδιο θα έλεγα και αν υπήρχε απώλεια από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Κύριε Χατζηνικολάου, τελειώνοντας αυτή τη σεζόν στο πρωτάθλημα, τι σας αφήνει από όλο το πρωτάθλημα όπως το ζήσατε και το είδατε κιόλας? Θεωρώ ότι έναντι των προηγούμενων ετών ήταν καλύτερο. Μέχρι πριν από κάνα μήνα και θα σας εξηγήσω. Ναι. Θεωρώ ότι και η διαιτησία ήταν καλύτερα από τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν πιο ανταγωνιστικό, γιατί δεν βλέπαμε, ας πούμε, τις προηγούμενες χρονιές ένα Ολυμπιακό που είχε φύγει, έφευγε, ξέρω εγώ, 10-15 βαθμούς μπροστά και οι άλλοι απλώς παλεύανε για τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Φέτος μέχρι και την τελευταία στιγμή είδαμε ένα πρωτάθλημα όπου υπήρχαν οι τρεις ομάδες, βάζω και τον Τέσσερα και τον Ατρόμητο, που είχαν καλή παρουσία και δεν ξέραμε τι θα γίνει. Μέχρι τους τελευταίους δύο μήνες που ήρθαμε στο γνωστό ελληνικό πρωτάθλημα να παίζονται όλα στα δικαστήρια. Ναι, ναι. Αυτό έτσι... πόσο κακό είναι για το ποδόσφαιρο? Τεράστιο. Τεράστιο κακό. Αν σκεφτείτε ότι δεν ξέρω, είμαστε η μοναδική χώρα που έχουμε επιτήρηση στη χώρα, επιτήρηση και στο ποδόσφαιρο. αυτό κάτι λέει. Τα τηλεοπτικά, η Νόβα, οι μισές ομάδες βλέπετε ότι δεν έχουν τηλεοπτική στέγη. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Αυτό και μόνο, από μόνο του λέει ότι στέλνει καμπανάκι ότι παλικάρια δεν πάτε καλά. Κοιτάξτε τι θα γίνετε, τι θα κάνετε εκεί πέρα, γιατί σε λίγο θα παίζετε μεταξύ σας. Προχθές την Τούμπα σε μία ερώτηση για το μέλλον του Πλατανιά και το δικό σας, είπατε κάτι περί αναδιάρθρωσης. Τι περιμένετε? Τι περιμένουμε? Καταρχήν, μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα δεν ξέραν αν ο Παναθηναϊκός πέφτει, σώνεται, θα πρέπει να γίνει, σωστά, να ψηφίσουν τα δύο τρίτα της Super League. Τελικά μετά από τρεις προσπάθειες καταφέραν, τους πείσανε τα δύο τρίτα να ψηφίσουν υπέρ Παναθηναϊκού, κάτι που δεν έγινε πέρυσι για τον Ηρακλή. Περιμένουν τώρα να πάει στην ΕΠΟ, να εγκρίνει η ΕΠΟ αν θα εγκρίνει είναι νόμιμο ή παράνομο, δεν ξέρω μεσούς της χρονιάς αν γίνει αυτό. Αν θα γίνει παράνομο υπάρχει κίνδυνος Brexit. Αν θα γίνει Brexit κανείς δεν ξέρει σε ποιον θα γίνει. Ο υπουργός βγαίνει και λέει ότι προφανώς για να σωθεί ο Παναθηναϊκός το κάνανε όλο αυτό. Καλά, το θέμα. Ναι. Ορίστε. Εννοείται. Φυσικά, φυσικά. Εντάξει, εσείς οι μικροί μην φωνάζετε, σε εισαγωγικά το λέω έτσι, το λέω λίγο λαϊκά για να καταλάβω. Μην φωνάζετε, αλλά θα κοιτάξουμε να γίνει δύο κατηγορίες, η Super League 1, Super League 2. Δεν είναι δικά μου, του υπουργού προτάσεις είναι αυτές. Ναι. Άρα αυτό λέτε ότι μέσα σε όλες τις αλλαγές, ναι, περιμένετε... Ναι, ναι. Αν υπάρξει αυτή η διαδικασία και αν γίνει φυσικά από φέτος, έτσι. Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Μάλιστα. Και αν γίνει από φέτος, γιατί νομοθετικά δεν νομίζω να έχει τη δυνατότητα. Θα παρέμουν πάλι νομοθετικά. Είναι παράνομο. Αν προσφύγει κάποιος στα δικαστήρια, θα το βγάλουν άκυρο. Και είπαμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα θα το έχουμε στα δικαστήρια πάλι. Έχουμε δικαστήρια το καλοκαίρι, να δούμε και τη Χατζηνικολάου πάλι.
Έχουμε να δούμε. Συνηθισμένοι. Σε κάποια φάση εμείς κάναμε περισσότερα live στο site από ότι για δικαστήρια παρά από παιχνίδια. Αυτό είπε ο δικηγόρος, το άλλο είπε ο δικηγόρος. Έχουν δουλειά οι δικηγόροι. Ευχαριστούμε πολύ για την ομιλία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.